Πού είμαι? Στο σπίτι μου. Ψάχνεις κάτι? Τον Χάρη, ξέρεις που είναι? Όταν έρθει, ρώτα τον. Όλοι σήμερα βρήκαν να καθυστερήσουν. Γιατί ποιος άλλος έχει καθυστερήσει? Η Νάνση. Οπότε, φίλοι? Φίλοι. Δεν χρειάζεται να μου απολογηθείς. Τι έπαθες τώρα, γιατί μιλάς έτσι? Γιατί σου φαίνονται όλα στραβά? Γιατί περίμενα κάτι από σένα και απογοητεύτηκα. Ήρθα να ρίξω μια ματιά. Συνεχίστε εσείς, μην ενοχλώ. Υποψιαζόταν ότι βλεπόμασταν και όταν απέλυσε το γιο της με πήρε και εμένα η μπάλα. Παραλίγο να χωρίσουμε τότε. Ναι, αλλά τα ξαναβρήκατε. Ένας αλήτης είναι. Δεν ταιριάζει καθόλου στην εγγονή σας. Με μια ταυτοποίηση λύνονται όλα. Αν και εγώ νομίζω ότι πρόκειται για απατεώνυσα. Μιλες ανοησίες. DNA. Αν πάρουν δείγμα θα το πάρουν από τους γονείς. Από σένα και εμένα θα το πάρουν. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Το DNA δεν αλλάζει. Δεν το ζήτησα τότε, θα το ζητήσω τώρα. Εντάξει, σβήσ' το μερούμι και βάλε από πάνω λίγο δεντρολίβανο. Συμβαίνει κάτι? Θα σου πω από κοντά. Δεν γίνεται να μιλήσουμε τώρα, έχω κάποιο θέμα. Τι έγινε, πήρε φωτιά η κουζίνα? Όχι, μόλις ετοίμασα το κυρίο στο Αμερικάνο και πρέπει να φτιάξω το γλυκό του. Είναι πολύ καλός πελάτης. Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι βοηθοί. Άφησε τα στον Τίμο και έλα λίγο που σε θέλω. Τίμο. Ναι. Άσε τις σαλάτες. Θέλω να μου φτιάξει την κρέμ μπριλέ του Αμερικάνου με αχλάδι και κόκκινο κρασί. Λοιπόν, άκουσε με. Θα την ψήσει σιγά σιγά σε μπεν μαρί στους 120 βαθμούς για 40 λεπτά. Οκ. Okay? Την ξέρω τη συνταγή. Πρόσεξε, μην γίνει κανένα λάθος. Δεν μας παίρνει να το διορθώσουμε. Ήδη έχουμε αργήσει την παραγγελία του. Μην αγχώνεσαι τόσο, θα τα καταφέρω. Δεν είμαι χθεσινός. Σ' ακούω. Τι ήθελες να μου πεις? Ότι είσαι επίοικος απαράδεκτος. Δεν κατάλαβα. Καλά έτσι κάνεις εσύ. Κοιμάσαι μαζί μου το βράδυ και το πρωί σε βλέπω να φλερτάρεις με τη βοηθό σου. Δεν σου έχω δώσει το δικαίωμα να μου μιλάς έτσι. Με την ελπίδα έχουμε οικειότητα. Αχα, οικειότητα. Έτσι το λέμε τώρα. Νάνση, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνεις. Μ' αναγκάζει να σου απολογούμε χωρίς κανένα λόγο. Θέλεις να σου πω εγώ μερικούς? Είναι σαν παλάτι. Και εμένα έτσι μου φάνηκε όταν το πρώτο είδα. Θες να πάμε στην αυλή να παίξουμε? Ναι. Πάμε. Όλες οι ενδείξεις πάντως οδηγούν σε αυτήν. Πρώτα μου λες ότι υπάρχει μια γυναίκα, αυτή που θέλεις πραγματικά και που δεν ανταποκρίνεται στον ερωτά σου, σωστά? Ωραία, και γιατί αυτή η γυναίκα να είναι η ελπίδα? Πάντως είναι ο τύπος που θα φοβόταν ένα γυναικό κατακτητή. Φαίνεται κάπως μαζεμένη, αύγαλτη. Όλα αυτά που λες είναι αυθαίρετα. Το έχω το σκηνικό, Χάρη. Είσαι κολλημένος μαζί της. Εγώ ήμουν για σένα κάτι σαν φαρμακάκι. Πήρες τη δόση σου και τελειώσαμε. Ρε Συνάνση, φτάνει πια αυτή η ιστορία. Θα το εκτιμούσα αν παραδεχόσουν την αλήθεια. Θα έλεγα δεν με γουστάρει, αλλά τουλάχιστον με σέβεται. Δεν είναι αυτό. Αν δεν μου άρεσες, δεν θα πήγαινα ποτέ μαζί σου. Όσο και να έπινα. Απλά αυτό κάνει κακό στη δουλειά μας, στην εργασιακή μας σχέση. Θα μπορούσες να το θέσεις από πριν, αφού είναι για σένα θέμα αρχής. Αν θυμάμαι καλά, εσύ επέμενες να προχωρήσουμε. Τι? Θα μου πεις ότι στην έπεσα τώρα? Όχι, δεν λέω αυτό, αλλά εσύ έκανες το πρώτο βήμα. Sorry, ενοχλώ. Όχι, Γιάννη, καθόλου. Τι λες, τι αυτά που λες? Πώς από εδώ? Αφού δεν είχα σχολείο, είπα να περάσουμε εδώ εσένα και το μαγαζί. Πολύ καλά έκανες. Μπράβο, μπράβο. Να σας συστήσω. Από εδώ ο Γιάννης, ο ανιψιός μου, ο γιος της Κατερίνας που μας κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Η Νάνση είναι η κόρη του Κώστα, του ιδιοκτήτη. Γεια χαρά. Χάρηκα, Γιάννη. Θες να κάτσεις? Συζητούσαμε κάτι με το Χάρη που θα πρέπει κάτι να. Κάτι που μπορεί να περιμένει. Γιατί ο Γιάννης θέλει να δει το βασίλειο του θείου του, την κουζίνα δηλαδή. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε. Έλα, πάμε, πάμε. Ah,
καλά. Θα κυνηγά έγκα. Έλα. Μισό λεπτό. Ναι. Τι έγινε με τη μικρή? Καλά είναι, την έφερα σπίτι. Τι? Για ποιο λόγο έπρεπε να περιμένεις τους δικούς της? Πώς την πήρες αυτή την ευθύνη? Αυτή μου το ζήτησε και τη λυπήθηκα. Αν τη δεις με τι χαρά τρέχει στον κήπο μας. Θα προτιμούσα να με ρωτάς και όχι να με ενημερώνεις για το τι συμβαίνει στο σπίτι μου. Είναι εντελώς απερίσκεπτο αυτό που έκανες. Ας την πήγαινα δική της ένα πάρκο. Μην ανησυχείς, δεν θα συμβεί τίποτα. Να ζεις και κάτι διαφορετικό, η μικρή. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για αυτήν. Έπεσε στις ρόδες σου. Δεν την είδες, αλλά ευτυχώς για όλους είναι καλά. Δεν χρειάζονται ούτε ενοχές ούτε πράξεις μεγαλοψυχίας που μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά. Θα πρέπει να μεγαλώνει πολύ στερημένα για να μην πω άθλια. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται και συνηθίζουν ξένια. Δεν ωφελεί να τους απομακρύνεις από το περιβάλλον τους. Τους κάνεις δυστυχισμένους μετά. Γιατί κανένας δεν θέλει να επιστρέψει σε ένα τέτοιο παρελθόν. Σε λίγο θα γυρίσουμε στο νοσοκομείο. Υποθέσω λοιπόν ότι δεν θα έρθει στο γραφείο. Αν μπορώ να πάρω άδεια για σήμερα, αν δεν δημιουργώ πρόβλημα φυσικά. Κανένα. Θα συνεργαστώ με την Αμάντα. Αυτό γινόταν και πριν έρθεις εσύ στην εταιρεία. Και όλα πήγαιναν μια χαρά. Ευχαριστώ. Το βράδυ όμως μην πας πουθενά, ε. Θέλω να μιλήσουμε. Και ποιο πράγμα? Εσείς οι νέοι δεν έχετε καθόλου υπομονή. Θα μάθεις. Όταν γυρίσω. Εντάξει. Είναι κρύο? Τέλειο είναι. Είσαι πολύ τυχερή που έχεις αυτή τη γιαγιά. Εγώ θα ήθελα να έρθω σπίτι μου, αλλά ντρέπομαι. Πώς πάει? Σχεδόν έτοιμο για το φούρνο. Εντάξει, θα το δώσω λίγο. Τι γίνεται, πώς πάει η μουσική? Καλά, καλά, μια χαρά. Πώς σου φαίνεται η κουζίνα μας? Εντάξει, καλά είναι. Αλλά όταν κάνεις 2 ώρες για να μαγειρέψεις ένα φαγητό που το τρως σε 10 λεπτά. Τα λες εσύ αυτά που τρως τα όρθια. Ξέρεις ποιο θεωρούν οι Γάλλοι ιδανικό δείπνο? Αυτό που διαρκεί από 3 έως 5 ώρες και περιλαμβάνει 8 πιάτα. Δηλαδή, μέχρι να έρθει το γλυκό, έχει κοιμηθεί. Και τώρα που γλυκό, κάτσε να δω τι κάνει ο τύπος. Για να δω. Αυτό έχεις βολιάσει? Δεν νομίζω, το δοκίμασα. Ακολούθησες πιστά τη συνταγή? Όχι εντελώς, δεν έβαλα αγκοστούρα γιατί νομίζω πως βαραίνει λίγο τη γεύση. Την αγκοστούρα τη βάζω στην κρέμα γιατί τα φρέσκα φρούτα θα την κάνουν να αγρομπιάσει. Εντάξει, έχω άλλη άποψη για το θέμα. Και σκέφτηκες να την εφαρμόσεις τώρα σε ένα τόσο σημαντικό πελάτη και χωρίς να με ρωτήσεις? Εσύ μόνος σου δεν έχεις πει ότι ενθαρρύνεις όσους παίρνουν πρωτοβουλίες? Αυτό, αγόρι μου, δεν είναι πρωτοβουλία. Είναι αυθαιρεσία. Με τις δικές σου συνταγές μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι με τις δικές μου. Το κατάλαβες? Sorry, αλλά εσύ δεν θέλεις βοηθό, σε διαδούλο ψάχνεις. Συνεργάτη ψάχνω που να σέβεται την ποιότητα και τις γεύσεις μας. Μιλάς, λες και τα καταλαβαίνεις μόνο εσύ αυτά τα δύο. Τιμώ. Αντί να ζητάς συγγνώμη, βγαίνεις για οπάνω. Η υπομονή μου εξαντλήθηκε. Με απειλείς? Κανόνισε την πορεία σου. Πώς αισθάνεται σήμερα το κορίτσι μας? Κάπως καλύτερα. Αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Έχει σημειωθεί η ανάσχεση της πρόοδου της πάθησης. Που σημαίνει ότι κρατάμε την αρρώστια και την έχουμε στριμώξει στη γωνία. Δηλαδή θα ζήσω? Το ρωτάς. Φυσικά θα ζήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τι έχεις? Κάτι με την ξένια. Μεταξύ σας? Όχι, με τη μικρή που χτύπησε με το αμάξι. Την πήρε και φύγανε από το νοσοκομείο. Γιατί? Να της δώσει, λέει, χαρά. Να την πάει βόλτα, να της αγοράσει πράγματα. Προσπάθησα να την πείσω να περιμένει τους δικούς της, αλλά δεν μ' άκουσε. Και σε ρωτάω, αν έρθουν τώρα και τη ζητήσουνε, τι θα τους πούμε? Ηρέμησε, Στέφανε. Θα τους πεις ότι την έχεις στον τομογράφο για εξέταση και θα πάρεις την ξένια τηλέφωνο να τη φέρει. Και γιατί να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Είναι τελείως παράλογο. Είναι τρυφερό. Προσπάθησε μάλλον να της δώσει λίγη χαρά. Ό,τι στερήθηκε ήδη όταν ήταν μικρή. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ το εγκρίνεις? Ναι. Γιατί εγώ λειτουργώ σαν μάνα. Φαντάζομαι ότι και η ξένια το ίδιο σκέφτηκε. Κύριε Γαλανέ, η αστυνομία βρήκε τους συγγενείς της μικρής και σε λίγο θα περάσουν να την πάρουν.
Ωραία. Αν έρθουν σε λιγότερο από μισή ώρα, να τους πείτε ότι κάνει ακόμα εξετάσεις. Μάλιστα. Από τη μεγάλη τηλεόραση. Μου τα δίνει. Ποια είναι η μικρή? Είναι η Λέλα, η καινούργια μου φίλη. Πώς να μου πεις τη δουλειά έχει εδώ? Τη χτύπησε με το αυτοκίνητο. Τα ξέρω αυτά, μου τα πει κάτια. Τη δουλειά έχει εδώ, σε ρώτησα. Τι το πέρασε στο σπίτι μας, παιδική χαρά? Καλά, ηρέμησε. Θα δει λίγο το σπίτι και θα φύγουμε. Έτσι και το μάθει κάτι, θα τα ακούσει άσχημα. Τη το έχω πει ήδη. Και μου πεις ότι ενθουσιάστηκε. Έλα, Στέφανε. Έχουμε κανένα νεότερο? Ναι. Έρχονται οι δικοί της να την πάρουν. Εντάξει. Θα τη φέρω σε λίγο από το νοσοκομείο. Άσε καλύτερα, θα έρθω να την πάρω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται να αφήσεις τη δουλειά σου. Εσύ έκανες ήδη πολλά. Θα έρθω εγώ να την πάρω. Εντάξει. Λέλα. Τι? Τώρα πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο, γιατί έχουν έρθει οι δικοί σου να σε πάρουν. Τόσο γρήγορα. Με ζήτησες? Ναι, έχουμε εξελίξεις. Μίλησα στον Κώστα και επιτέλους θα διώξει τον Τίμο. Κατάλαβα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει να χάνει κάποιος τη δουλειά του, αλλά ο Τίμος ήταν πολύ ανταγωνιστικός μαζί σου και νομίζω ότι σου έσκαβε το λάκκο. Ναι, το ξέρω. Πρέπει όμως τώρα να βρούμε επιγόντως βοηθό σεφ. Και σκέφτηκα αυτή τη φίλη σου την... Τη Μέρη, τη μητέρα της Ντορίτας. Ναι. Μπορείς να μου θυμίσεις τι προϋπηρεσία έχει? Έχει πολύ μεγάλη πείρα. Δούλευε ως βοηθό σεφ στην κουζίνα της Καλυφατίδη. Δηλαδή στην ουσία εκείνη στήριζε όλη την κουζίνα. Και γιατί έφυγε? Την έδιωξε η ίδια η Καλυφατίδη από ένα καπρίτσιο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η γυναίκα είναι φοβερά συνεργάσιμη και πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τίμο. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρη θα σου αρέσει. Μπορείς να την ειδοποιήσεις να περάσει αμέσως από εδώ? Φυσικά. Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι την κρίση σου. Πρέπει όμως να την δοκιμάσω πρώτα σε μερικά πιάτα. Θέλω να είμαι σίγουρος. Ναι, ναι. Άλλωστε αυτό είναι το σωστό. Να τη δοκιμάσεις. Ωραία. Γιατί τη επηρεάζει? Με ενοχλεί που βγαίνω με ένα σπασικλάκι. Εσύ το διάλεξες. Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί, για να φυγείς? Όχι, για να σου καταβρέξω και το βιβλίο. Κάτσε, γιατί εσύ είσαι ικανή. Και το ξέρω ότι είσαι αδίστακτη. Μην νομίζεις. Μ' αρέσει να σε βλέπω να χαμογελάς. Και εμένα. Να σου πω την αλήθεια, είχα ανάγκη να χαλαρώσω λίγο. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Και με βοήθησες εσύ. Αλήθεια λες? Mm-hmm. Ναι. Και σε μεγάλες να νιώσω πάλι καλά. Μήπως ήρθε η ώρα για την ανταμοιβή μου? Πάμε στο δωμάτιο. Τι, να μην φάμε κάτι, δεν πεινάς? Θα παραγγείλουμε πάνω να φάμε στο κρεβάτι. Και δεν θα βγούμε μέχρι να βραδιάσει. Απλά φοβόμαι μήπως με βαρεθείς τόσες ώρες. Δεν νομίζω να με αφήσεις να πλήξω. Ώστε το δωμάτιο ήταν ο στόχος από την αρχή. Εννοείται. Το μόνο που θέλω είναι να κλειστώ μαζί σου. Δεν έχω καλύτερο Σαββατοκύριακο. Έχεις μήπως εσύ? Ωραίο είναι. Τελικά έχω πει στο οικολόγη. Μου το πρότειναν σαν ιδανικό για τη βραδιά του γάμου. Καλό φαίνεται. Κάτι μου λέει πως θα καταλήξουμε εδώ μετά το γάμο. Καλά, μην βιάζεσαι. Ας μάθουμε τις τιμές πρώτα. Πάμε. Είσαι πολύ τυχερή που έχεις πουλήσει η γιαγιά. Εμένα κανένας στο κόσμο δεν έχει λεφτά. Δεν το πιστεύεις αν δεν το ζήσεις.
Αλλά τα χρήματα από μόνα τους δεν σε κάνουν ευτυχισμένο. Εμένα θα με έκανα. Εντάξει, μπορεί να ζούσες λίγο πιο άνετα, αλλά και πάλι κάτι θα σου έλειπε. Θα είχα όμορφο σπίτι, καινούργια ρούχα, δικό μου δωμάτιο. Εγώ πάντως που μεγάλωσα σε ίδρυμα, είναι κάποιες στιγμές που σκέφτομαι ότι εκεί υπήρχε πραγματική αγάπη. Και τότε γύριζα να μένεις εκεί. Γιατί έπρεπε να δουλέψω. Εγώ από τότε που θυμόμαι τον εαυτό μου, δουλεύω στα φανάρια. Αν είχαμε λεφτά, δεν θα γινόταν αυτό. Θα μέναμε όλοι μας σε ένα μεγάλο σπίτι και θα κάναμε ό,τι θέλαμε. Λέλα, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως φαίνονται. Μπορεί ένα μεγάλο και όμορφο σπίτι σαν αυτό να μην σε κάνει τόσο ευτυχισμένο όσο φαντάζεσαι εσύ. Γιατί? Γιατί δεν σε αφήνει να είσαι ο εαυτός σου. Δεν έφυγε δεξιά όσοι ήρθα. Ωραία, να ρωτήσουμε να αναλαμβάνουν αυτό το θέμα με τα λουλούδια. This used to be your secret. Now I'm hiding here alone. Μωρό μου γνωρίζεστε. Ναι. Τότε μήπως θα έπρεπε να με συστήσεις. Βέβαια. Χαίρετε. Να σας συστήσω. Από εδώ η Λίλιαν, η κοπέλα μου. Η Τόνια είναι η συνεργάτης μου από τη δουλειά. Και ο Σωτήρης ο αραβωνιαστικός της. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Ήρθατε κι εσείς για Σαββατοκύριακο. Ναι, σκεφτόμαστε να περάσουμε εδώ το τριήμερο μετά το γάμο. Και κοιτάμε και για τη δεξίωση. Παντρεύεστε τώρα κοντά. Ναι. Εσύ το ήξερες, Φάνη, έτσι δεν είναι? Ναι, μου το είπε η Τόνια. Και, τι γνώμη έχεις για το ξενοδοχείο? Σ' αρέσει? Έρχεστε συχνά εδώ? Αν θες τη γνώμη μου, για το λόγο που το θέλετε είναι ό,τι πρέπει. Μωρό μου. Ναι, συμφωνώ. Εγώ θα σας το συνιστούσα ανεπιφύλακτα. Και εμείς έχουμε σχηματίσει πολύ καλή άποψη. Ωραία λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται βρήκατε το χώρο για τη δεξίωσή σας. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, περάσατε όμορφα? Πολύ. Θα μου πας πίσω στους δικούς μου, έτσι? Ναι. Θα έρθει ο Θεός να σε πάρει το νοσοκομείο και καλύτερα να μην αργήσουμε γιατί μπορεί να είναι ήδη εκεί. Ξανιά, σήμερα περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πάω να πάρω τώρα τη τσάντα με τα παιχνίδια μου. Τι έχεις? Τίποτα. Είναι πολύ γλυκό κορίτσι. Ξανιά, θα ήθελα πολύ να είχα μια μανούλα σαν και εσένα. Κι εγώ. Θα ήθελα πολύ να είχα μια κορούλα όμορφη και έξυπνη σαν εσένα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που σε γνώρισα. Καλή τύχη. Και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ, θα την χρειαστώ. Πάμε. Υπέροχα εδώ. Να είναι πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζω να σ' αρέσει που είσαι μαζί μου. Εννοείται. Άλλιως γιατί να έρθουμε εδώ? Πω πω, η Θεή είναι υπέροχη. Τελικά κάνει πολύ καλά η οργάνωση που το προτείνει. Φαντάζομαι από εκεί θα το βρήκαν και οι φίλοι σου. Μάλλον. Αφού δουλεύετε μαζί με την κοπέλα είναι σχεδόν σίγουρο. Τι έγινε, Φάνη? Ξαφνικά σε νιώθω κάπως απόμακρο. Τι λες, μωρό μου, όχι καμία σχέση, ιδέα σου δεν είναι. Δηλαδή, αν είχες κάτι θα μου το έλεγες? Ναι. Δεν ακούγεσαι πολύ πιστικός. Δεν καταλαβαίνω, μιλάς σαν να σου κρύβω κάτι. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Εσύ με κάνεις καχύποπτη. Γιατί? Φέρεσαι περίεργα, ρε Φάνη.
Στην αρχή όταν συναντήσαμε το φιλικό σου ζευγάρι δεν τους μιλούσες καν. Και μετά μου φάνηκε πως υπήρχε κάτι άβολο ανάμεσά σας. Ναι, μάλλον γιατί δεν είμαστε τόσο φίλοι όσο νομίζεις. Μήπως αντίθετα είναι κάτι περισσότερο? Δεν κάνω λάθος, Φάνη. Και εσύ και η Τόνια νιώθετε αμήχανα και αποφεύγατε να μιλήσετε για πολλή ώρα. Δεν είναι κάπως περίεργο για ανθρώπους που δουλεύουν μαζί? Να σου πω πως θα μας περάσεις και από ακτινογραφία τώρα. Πούμε κάτι πράγματα που ασχολείσαι. Φάνη, σε παρακαλώ, μη μου λες ψέματα. Σου λέω την αλήθεια. Τότε γιατί δεν με κοιτάς τα μάτια? Θα σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Η Τόνια είναι η κοπέλα που είχατε σχέση μετά το χωρισμό μας? Καλά, ετοιμάστηκες κιόλας. Εγώ όταν τελειώνει η δουλειά φεύγω σαν κυνηγημένη. Δεν καταλαβαίνω εσύ πώς πας με το πάσο σου. Να σου πω, ήθελα να συζητήσουμε κάτι σημαντικό. Βέβαια στην αρχή σκέφτηκα να μην σου το πω, γιατί πρώτα θέλω να σιγουρευτεί ότι... Είναι εισαγωγή αυτή που μου κάνεις. Λέγε παιδάκι μου, αγχώνεις. Κοίτα, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση η Μέρη να δουλέψει κοντά μας. Τι, αλήθεια? Ναι, την πρότεινα στο Χάρη τώρα που έφυγε ο Τίμος. Καλά, βρε χαζό, και αυτό δεν θα μου έλεγες. Ήθελα να το σιγουρέψω πρώτα. Μου είπε ο Χάρης ότι θα την περάσει από ένα τεστ. Εγώ είμαι σίγουρη όμως ότι θα σκίσει. Τώρα που είπες Χάρης, έχω κι εγώ ένα νέο να σου πω. Τι? Πριν που σέρβιρα τους χαζοαμερικάνους, η Νάνση τον είχε ξεμοναχιάσει και κάτι του έλεγε. Σαν να του τάχωνε. Γιατί για το μενού? Δεν μου φάνηκε να μιλάνε για τη δουλειά. Μάλλον για κάτι πιο προσωπικό. Αυτός βέβαια δεν αντιδρούσε, μόνο την άκουγε. Γιατί δεν με πιστεύεις, σου είπα, δεν είναι αυτή. Φάνη, μη με κοροϊδεύεις. Γιατί να το κάνω? Μόνος μου δεν σου μίλησε για αυτή την ιστορία. Τότε τι συμβαίνει? Έχεις κάποιο λόγο να καλύπτεις την Τόνια? Δεν είναι Τόνια, πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το παραδέχεσαι. Κι εγώ γιατί επιμένεις τόσο πολύ? Είναι παράλογο που θέλω να μάθω. Αυτά που έπρεπε να μάθεις σου τα είπα από μόνος μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Γιατί? Γιατί ήρθαμε εδώ υποτίθεται και να χαλαρώσουμε, Λίλια, και όχι να σκαλίζουμε παλιές ιστορίες. Α, ώστε σε ενοχλεί που την αναφέρω. Με ενοχλεί που με πιέζεις. Υπάρχει τρόπος να με κάνεις να σταματήσω? Ποιος? Πες μου την αλήθεια. Είναι το μόνο που έχεις να κάνεις για να μου δείξεις ότι νιώθεις κάτι για μένα. Μα το ξέρεις. Όχι, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Ήρθαμε εδώ και περάσαμε ωραία και νιώσα τόσο κοντά σου. Γιατί τα χαλάς όλα με ένα ψέμα? Λιλιάν. Άσε με. Η Τόνια που είδαμε στη ρεσεψιόν ήταν έγκυος. Το ίδιο και η κοπέλα που τα είχες. Ναι, λες και η εγκυμοσύνη είναι κάτι σπάνιο. Να σου πω. Κάνω πολύ υπομονή για να μην θυμώσω μαζί σου. Μην το παρατραβάς. Δηλαδή αποκλείται να είναι απλά μια σύμπτωση. Έχεις πολύ μεγάλο θράσος, Φάνη. Με κοροϊδεύεις μπροστά στα μάτια μου. Μπορούμε, σε παρακαλώ, να αλλάξουμε θέμα συζήτησης? Όχι. Θέλω να καταλάβω. Γιατί καλύπτει η Τόνια? Μήπως δεν την έχει ξεπεράσει ακόμα? Καταρχάς ηρέμησε. Και φυσικά και έχω ξεπεράσει εκείνη την ιστορία, αλλιώς δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή μαζί σου. Και στο ξαναλέω, η Τόνια δεν είναι η κοπέλα που είμαστε μαζί. Και τώρα μπορούμε, σε παρακαλώ, να θυμηθούμε για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ? Σίγουρα όχι για να με ανακρίνεις. Άφησέ με. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς πήγε η δουλειά? Θα μάθεις. Ελπίζω να μην δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα που έλειψα. Έλα στο γραφείο. Προτιμώ να μιλήσουμε εκεί. Θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί. Ελπίζω να μην έχει να κάνει με την απόδοσή μου στη δουλειά. Αυτό θα ήταν το τελευταίο που θα με απασχολούσε αυτή τη στιγμή. Τότε τι? Έχω πάρει μια απόφαση. Και πρέπει να στην πω γιατί σε αφορά. Καλύτερα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν πρώτο ήρθες, αντιμετώπισα με καχυποψία. Το θυμάμαι. Σιγά σιγά όμως κατάφερες να κερδίσεις την εμπιστοσύνη μου και την υποστήριξή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και κατέληξες να τα χάσεις και τα δύο εξαιτίας συμπεριφοράς σου. Δεν καταλαβαίνω. Έκανα κάτι? Παράγγειλες ένα πλαστό πιστοποιητικό που βέβαια οδήγησε στην αποφυλάξη τη δική μου και του Μάνου. Μα για σένα το έκανα. Για να βγεις από εκεί μέσα, να απαλλαγείς. Ναι. Ξέρω ότι η πρόθεσή σου ήταν να με βγάλεις από τη φυλακή. Προφανώς εκτίμησες ότι έτσι σε συνέφερε. Τι? Δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνω. Κατέληξα ότι υπήρξε πρόθεση στην πράξη σου. Όπως και σε ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να κινούμαι από αγάπη? Αυτά είναι παραμύθια. Δεν σε καταλαβαίνω. Μήπως επηρέασε κανείς? Ναι. Εσύ.
Το γεγονός ότι συναναστρέφεσαι ανθρώπους του υποκόσμου. Για σένα το έκανα. Μα ωραία δικαιολογία. Αλλά δεν φτάνει για να σβήσει τις υποψίες μου. Μα τους είδες, τους γνώρισες. Εγώ σε πήγα σε αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι με καθησύχασες. Γιατί? Γιατί έχω μάθει να υποπτεύομαι όποιον μπλέκεται με αυτούς. Στους παραχαράκτες όμως οφείλω στο χαρτί που σε απάλαξε. Και ήξερες ότι είναι πλαστό. Ναι. Και θα σε ευχαριστώ για όλη μου τη ζωή. Αλλά δεν το εκτιμώ. Τι θες να πεις? Εγώ το έκανα για να αθωωθείς. Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Αλλά ποτέ δεν χρησιμοποίησα παραχαράκτηση ή υπόκοσμο για τις δουλειές μου. Ούτε κι εγώ τους γνώρισα πριν τους χρειαστείς εσύ. Αλήθεια? Και αυτόν τον τύπο από τον Ναύπλιο τον ήξερες, ναι ή όχι? Τι εννοείς? Το όνομα Τζόρτζης. Σου λέει τίποτα? Μην τολμήσεις να μου πεις ψέματα. Έχω πάρει τις πληροφορίες μου. Ό,τι και να μου πεις, εγώ έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Νιώθω ότι με ανακρίνεις. Μια φορά τον συνάντησε, είναι τόσο σημαντικό? Άκουσα με, Ξένια. Μπορείς να βλέπεις όποιον θες και να κάνεις ό,τι θες. Εφόσον βέβαια αποδειχθεί ότι δεν είσαι εγγονή μου. Τι? Έχω βάσιμες υποψίες ότι εσύ έχεις στήσει αυτή την κατάσταση. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Εσύ είσαι η μόνη που είδες το πιστοποιητικό του ιδρύματος. Ναι. Και με βάση αυτό σε πίστεψα. Αν όμως οι γνωριμίες σου θα σου επέτρεπα να κατασκευάσεις ένα τέτοιο έγγραφο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Εννοείς ότι... Ότι και αυτό μπορεί να είναι πλαστό. Είναι αληθινό. Και είμαι η εγγονή σου. Και πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό? Μη μου πεις για τους γραφολόγους, γιατί αυτοί έβγαλαν γνήσιο και το έγγραφο που με αθώωσε. Μόνη σου έχεις πει ότι μοιάζουμε. Ότι έχω κληρονομήσει τη φιλοδοξία σου, την αγάπη σου για τη δουλειά. Δεν είσαι η μόνη. Στον κόσμο αυτό θα μπορούσε να είναι μια απλή σύμπτωση. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να σιγουρευτούμε για την αλήθεια. Ποιος? Το τεστ DNA. Τι? Πρέπει να γίνει το συντομότερο. Το πιστεύω. Είναι μια απλή και ανώδυνη εξέταση. Δεν έχεις λόγους να φοβάσαι. Ή μήπως έχεις? Όχι. Είμαι η εγγονή σου και δεν φοβάμαι κανένα τεστ. Ας το κάνουμε. Και όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο. Εντάξει. Άφησε με τώρα, έχω να κάνω κάποια δουλειά.
Έλα, μητέρα, τι θέλεις, δεν πιστεύω να πεις να ρωτήσεις για την υγεία μου. Ομολογώ πως όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ωραία, είμαι καλά, εσύ? Θα είμαι καλύτερα αφού σου μιλήσω. Δεν πιστεύω να πήρες για να φιλιώσουμε. Ή δεν πιστεύεις ότι σου τηλεφωνώ γι' αυτό? Α, έτσι, το σκέφτηκα. Επειδή με πήρε και ο Μάνος με τον ίδιο στόχο. Και, τα βρήκατε? Όχι, βέβαια. Κρίμα. Μπορούσατε να το προσπαθήσετε τουλάχιστον. Εγώ δεν ήθελα. Γιατί είσαι τόσο απόλυτος, Ηλία? Γιατί δεν έχω διάθεση για πειράματα που ξέρω εκ των προτέρων ότι θα αποτύχουν. Δεν είναι καιρός πια να συγχωρήσεις. Εύκολο να το λες όταν εσύ είσαι αυτή που φταίει. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε να μαλώνουμε πάλι. Συμφωνώ, λοιπόν, λέγε τι θες. Πρέπει να είσαι εδώ. Έχω να σου πω κάτι, αλλά προτιμώ να σου το πω από κοντά. Τι είναι, κάτι σοβαρό? Ναι. Πολύ. Και μας αφορά όλους. Όλη την οικογένεια. Έχει σχέση με την κόρη σου. Την Ξένια. Ακριβώς. Πρέπει να ειδωθούμε το συντομότερο. Σου έχεις πει ότι μοιάζουμε? Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να σιγουρευτούμε για την αλήθεια. Ποιος? Το τεστ DNA. 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 Δεν βλέπω το λόγο να συναντηθούμε, μητέρα. Σου είπα ότι έχει σχέση με την Ξένια και μας αφορά όλους. Δηλαδή, τι είναι αυτό το τόσο σοβαρό? Δεν θέλω να το συζητήσω το τηλέφωνο. Αν συναντηθούμε κάπου. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Άκουσε με. Όχι εσύ να μ' ακούς, μητέρα. Σταμάτα πια να παίζεις με τις ζωές μας. Μαζί σου δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Είναι κάτι που αφορά και εσένα και τη γυναίκα σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό μη με ξαναενοχλήσεις ποτέ πια. Μη το κλείσεις, περίμενε. Δώσε μου μόνο ένα λεπτό. Και θα σου εξηγήσω. Και εσύ δώσε μου ένα λόγο να μην το κάνω. Από τη στιγμή που μπήκα στη φυλακή η Ξένια, άρχισε να φέρεται πολύ περίεργα. Έκανε κάποια πράγματα που με παραξένεψαν. Δηλαδή? Πώς να σου το εξηγήσω, η συμπεριφορά της άλλαξε και αυτά που διαπίστωσα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Και τι περιμένεις τώρα από μένα, να τη συνετήσω? Ξεχνάς ότι εσύ την πήρες υπό την προστασία σου. Όμως είσαι ο πατέρας της και χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Όταν ήρθα για να το κάνω αυτό, εσύ δεν δέχτηκες την προειδοποίησή μου. Δεν ήθελες κουβέντα για την εγγονή σου. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο μόνο μαζί σου μπορώ να το συζητήσω. Το εννοώ. Ηλία, το θέμα αφορά και εσένα. Λάθος. Τώρα ποιο είναι δικό σου πρόβλημα? Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Κάλτα πέρα μόνη σου. Αυτό προσπαθώ. Αλλά σε χρειάζομαι. Θέλω να με βοηθήσεις. Έκανες τα πάντα για να την απομακρύνεις από εμάς. Τώρα είναι αργά για να ζητάς το οτιδήποτε. Το καταλαβαίνω να είσαι οργισμένος. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αν προσπαθήσεις να ηρεμήσεις, θα μπορέσω να σου εξηγήσω. Μητέρα, δεν έχεις να μου εξηγήσεις τίποτα. Έτσι που τα έκανες, τώρα βγάλ' τα πέρα μόνη σου. Καλά ξεμπερδέματα.